Γεια σε όλους, τι κάνετε? Σήμερα έχουμε ανάγνωση. Έχουμε Έλληνα λογοτέχνη σήμερα για πρώτη μέρα, επέλεξα εγώ. Γεια σε όλους. Ξέρουμε τι σημαίνει λογοτεχνία? Να πω λίγο, που είδαμε πρώτη φορά τη λέξη λογοτεχνία. Για πάμε λίγο να διαβάσουμε. Τι σημαίνει λογοτεχνία? Τι είναι όρος λογοτεχνία? Καλώς ήρθατε, παιδιά. Όρος λογοτεχνία εμφανίζεται πρώτη φορά τον 12ο αιώνα σε κείμενο του Νικήτα Ευγενιανού με τη σημασία της ρητορικής χρήσης του λόγου, της καλλιέργειας. Η λέξη λογοτεχνία όμως με τη σημερινή σημασία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ιωάννη Πανταζίδη το 1886 στο άρθρο «Γραμματολογία λογοτεχνία» στο περιοδικό «Ιστία». Με τον όρο λογοτεχνία λοιπόν ορίζονται τα γραπτά και μη προφορικά προϊόντα του έντεχνου λόγου. Έχουμε λοιπόν και λέμε. Είμαι η Ελπίδα Χωριανοπούλου, η τέχνη του λόγου. Είμαστε στο Ίδρυμα Channel και σήμερα έχουμε βιβλιοσυραφές. Μιλάμε για διάβασμα, μιλάμε για καλλιτεχνική ερμηνεία του λόγου στο γραπτό. Τι έχουμε σήμερα λοιπόν? Θέλω να μαντέψετε. Αχ, δεν θα είναι λίτης, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Βενέζης, παιδιά, το βρήκανε. Πάμε λίγο. Πού είναι το ηχητικό? Πού είναι το ηχητικό για το Βενέζη? Βρήκαμε το Βενέζη, λοιπόν. Έχουμε δεκαετία 70-80. Λοιπόν, θα το μαρτυρήσω. Είναι οι ελληνικές θάλασσες. Μόλις καταλάβαιναν οι κορφιάτες του δρόμου πως οι δύο ταξιδιώτες είναι ξένοι, τους κοίταζαν κατάματα και τους ρωτούσαν χαμογελαστά αν θέλουν τίποτα. Αν μπορούν σε τίποτα να τους φανούν χρήσιμοι. Ύστερα, τους χαιρετούσαν με ταπεινοσύνη. Είναι ο δεσμός με την περιραίουσα φύση. Ο Όλυμπος, το φαράγγι του Ενιπαίος, ο κατάγυμνος όγκος του θρόνου του Διού στο Μύτικα, είναι μια πνευματική τελειότητα που εξηγεί τον Όμηρο. Και ο Παρνασσός και το Κατάγυμνος εξηγούν τις Θερμοπύλες. Έτσι, η Ύδρα Θέατη ακόμα υψώνονταν μέσα από τα κύματα, σύμβολο της μοίρας της Ελλάδας, φωνή της δόξας της. Είναι η Ύδρα να φανεί? Πότε θα φανεί η Ύδρα? Ώσπου τέλος η Ύδρα φάνηκε. Εγώ θα βάρω τα γαντάκια μου, θα πάρω τα βιβλία μου και θα φύγω. Αλλά θέλω να είστε εδώ την επόμενη εβδομάδα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, φιλιά πολλά. Έρχονται και άλλα βιβλία, έρχονται και άλλες ομορφιές και άλλα αναγνώσματα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα να έχουμε και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.